Στο γραφείο του Δημάρχου Μαρονία Σαπών, Κυριού Ντίνου Χαριτόπουλου, παρουσία και των αντιδημάρχων κ. Ολυμπίας Λούρμπα και Μιχάλη Βασιλιάδη, ορκίστηκαν σήμερα, Παρασκευή 5 Μαΐου, υπάλληλοι που διορίστηκαν σε κενές οργανικέ θέσεις μόνιμου προσωπικού του Δήμου στο πλαίσιο της 4Κ του 2020 προκήρυξης του ΑΣΕΠ για το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι». Ο Δήμαρχο Μαρονία Απών εξήρεται το έργο των εργαζομένων, το οποίο προσφέρουν επί χρόνια στην τοπική κοινωνία, παρέχοντα συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη. Νοσηλευτικέ υπηρεσίε με επισκέψει στο σπίτι, εξυπηρέτηση πρακτικών αναγκών διαβίωσης και άλλα. Ευχήθηκε πρόοδο και δύναμη στο δύσκολο αυτό έργο τους. Υπενθυμίζεται πως πριν από λίγες ημέρες τον ενομισμένο όρκο για τη μονιμοποίησή τους έδωσαν και εργαζόμενοι του προγράμματος βοήθειας στο σπίτι στους Δήμους Ιάσμου και Κομοτηνής, οι οποίοι μετά από 20 και 21 χρόνια τις δικαστικές περιπέτειες και τις διαγωνιστικές παλινοδίες είδαν το κράτος να πιστοποιεί επιτέλους πως καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. 2.909 συνολικά εργαζόμενοι του προγράμματος βοήθειας στο σπίτι σε όλη τη χώρα μονιμοποιήθηκαν τις τελευταίες ημέρες του Απρίλη μετά τη σχετική τροπολογία στα τέλη Φεβρουαρίου που προώθησε το Υπουργείο Εσωτερικών.